Έχω πάρει το τέλειο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ουκρανία, η οποία τα τελευταία 24 ώρα νιώθει τη μέγενη των ρωσικών στρατιωτικών γυμνασίων που διεξάγονται ταυτόχρονα στα βόρεια, ανατολικά και νότια σύνορά της. 6 αποβατικά πλοία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζωφική απέναντι από τις ουκρανικές ακτές, ενώ συνεχίζονται τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια στη Λευκορωσία και την νοτιοδυτική Ρωσία κοντά στις περιοχές που ελέγχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές του Ντομπάς στην Ανατολική Ουκρανία. Στην πιο έντονη δημόσια προειδοποίηση που είχε απευθύνει μέχρι σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να την εγκαταλείψουν το συντομότερο λόγω αυξημένου κινδύνου ρωσικής εισβολής. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωνε από την Αυστραλία ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για εισβολή, η οποία θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και στη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Σημειωτέων ότι πριν μερικές ημέρες είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν θα προχωρούσε σε εισβολή ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι αγώνες του Πεκίνου για να μην δυσαρεστήσει τον Κινέζο ομόλογό του Xi Jinping. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η CIA αναμένει η ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας την επόμενη Τετάρτη και οι ΗΠΑ έχουν ενημερώσει σχετικά τους συμμάχους τους. Σύμφωνα με το περιοδικό, η CIA εξέδωσε την πλέον επίγουσα μέχρι τώρα προειδοποίηση προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για επικείμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τόσο η Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και οι Αμερικάνικες Ενοπλές Δυνάμεις ενημέρωσαν την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ότι, με βάση νέες πληροφορίες, υπάρχει ο φόβος ότι μια επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου. Το Spiegel αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ έδωσαν πολλές λεπτομέρειες για τα στοιχεία τους, περιγράφοντας από τις διαδρομές μιας ρωσικής εισβολής έως και τα καθήκοντα που θα αναλάβει κάθε ρωσική μονάδα, και σημειώνει ότι δυτικοί στρατιωτικοί και διπλωμάτες μετέφεραν στοιχεία ότι η ρωσική ηγεσία έχει προετοιμάσει το στρατό για την ερχόμενη Τετάρτη, χωρίς όμως να μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα αν αυτό συνιστά απόφαση επίθεσης. Την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες με στόχο την αποκλιμάκωση ακολουθώντας τη διπλωματική οδό. Το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti μετέδωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Τζο Μπάιντεν θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά μέσα στη μέρα, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος τόνισε ότι το τηλεφώνημα γίνεται με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, είπε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα μιλήσει επίσης και με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμάνουελ Μακρόν. Και όλα αυτά σε συνέχεια του νέου γύρου ειρηνευτικών διαβουλεύσεων της Παρασκευής στο πλαίσιο της ομάδας της Νορμανδίας, η οποία έλαβε χώρα στο Βερολίνο και έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Οι εκπρόσωποι Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας και Γερμανίας απέτυχαν να γεφυρώσουν τις διϊστάμενες απόψεις όσον αφορά την ερμηνεία των συμφωνιών του Μίνσκ για την ειρήνευση στον Ντομπάς. Το χάσμα ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση φαίνεται ότι δύσκολα θα γεφυρωθεί. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε την περασμένη Πέμπτη η Βρετανίδα υπέξ Λιζ Τρας με τον Ρώσο ομόλογό της Σεργέι Λαυρόφ. Όπως αποκάλυψε η ρωσική εφημερίδα Kommersant, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ρώτησε την Αγγλίδα Πολιτικό αν αναγνωρίζει τη ρωσική κυριαρχία στο Ροστόφ και στο Βορονές, δύο περιοχές της νότιας Ρωσίας όπου διεξάγονται στρατιωτικά γυμνάσια. Τότε η Τρας απάντησε ότι το Λονδίνο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ αυτές τις περιοχές ως ρωσικές, θεωρώντας ότι η Λαυρόφ αναφερόταν σε ουκρανικές περιοχές. Μάλιστα, χρειάστηκε η παρέμβαση του Βρετανού πρεσβευτή στη Μόσχα για να διορθωθεί η παρεξήγηση, η οποία μεταφράστηκε για τη Ρωσία ως δείγμα της άγνοιας δυτικών ηγετών γύρω από την πραγματική κατάσταση στην περιοχή. Η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Όλα κρέμονται από μία κλωστή. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και μία σύγκρουση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Κάντε like, μοιραστείτε το βίντεο και χτυπήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε κάθε νέα δημοσίευση. Έχω πάρει το
Παλιάρη.